Ιστορία του 2012 που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Βασικά μέχρι σήμερα είναι αυτή η ιστορία. Ο Μάριος Παπαγεωργίου δυστυχώς δεν έχει βρεθεί. Δεν έχει βρεθεί και δυστυχώς αυτό δίνει πόνο και θλίψη στη μητέρα, την κυρία Βαρβάρα Θεοδωρίδη, που τον αναζητά απεγνωσμένα. Για πρώτη φορά λοιπόν ο βασικός κατηγορούμενος και φερόμενος ως εγκέφαλος της απαγωγής. Για να το διευκρινίσουμε και να μην υπάρχουν, επειδή ασχολούνται πάρα πολλές τηλεοπτικές ελληνικές εκπομπές εντός και εκτός του τηλεοπτικού σταθμού Ε. Το ρεπορτάζ το οποίο θα παρακολουθήσετε, θέλω να σας πω ότι είναι πρωτογενή και είναι αποκλειστική συνέντευξη στην Τζοάννα Χριστοφόρου, του κατηγορημένου ως εγκέφαλο για την δολοφονία και την απαγωγή, του Μάριου Παπαγεωργίου. Το διευκρινίζω αυτό προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Είναι η πρώτη φορά που ζητάει να παρέμβει μέσω ελληνικής τηλεοπτικής εκπομπής ο βασικός κατηγορούμενος και να δώσει μια συνέντευξη φωτιά, Μάρτζη. Φωτιά, ενώ σε αυτό το σημείο θα σου πω ότι ζητά και να αποφυλακιστεί. Πριν πάμε να το δούμε, να δώσουμε άλλα 3 λεπτά, γιατί είναι μεγάλη κλήρωση και πρέπει να εκμεταλλευτείτε τα 35.000 ευρώ μετρητά πριν δούμε τη συνέντευξη. 14.650, 3 λεπτά, κυρίες και κύριοι, πριν δούμε αυτή την συγκλονιστική συνέντευξη που έρχεται στο φως της δημοσιότητας μέσα από τη δημοσιογραφική ομάδα του Αποκαλυπτικά, του βασικού κατηγορούμενου για την απαγωγή και δολοφονία του Μάριου Παπαγεωργίου.